Έχω κοντά μου τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου, τον Βαγγέλη Πρόκο. Coach, σημαντική νομίζω προσέλευση σήμερα. Σχεδόν απαρτία νομίζω υπήρξε στη Γενική Συνέλευση. Οπότε φαντάζομαι υπάρχει μια ικανοποίηση σε αυτό το κομμάτι. Ικανοποίηση οπωσδήποτε υπάρχει, γιατί το κάλεσμα και η ανταπόκριση των μελών μας θεωρώ ότι ήταν σημαντική, όπως επίσης ήταν σημαντική και η απόφαση που πήραμε να εγκρίνουμε το καταστατικό, το οποίο οπωσδήποτε είχαμε πάρει από την ΕΠΟ επεξεργασμένο για να μπορέσουμε να το καταθέσουμε στο πρωτοδικείο και στη συνεχεία στην ΕΠΟ, προκειμένου να ενταχθούμε σαν νέο μέλος στην δύναμη της ΕΠΟ. Τι να περιμένουμε τώρα για τη συνέχεια από τον... από την Ένωση? Εμείς θα πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας για να υλοποιηθεί αυτή η σκέψη μας και αυτή η επιθυμία μας, και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα έχουμε μια άλλη αντιμετώπιση, γιατί πλέον θα είμαστε Ένωση και θα έχουμε και λόγο, οπωσδήποτε θα έχουμε και ψήφο. Coach, είδαμε και πέρσι να έχει γίνει ένα ωραίο επιμορφωτικό σενάριο, υπάρχουν και άλλα τέτοια στα σκαριά? Ναι, με τη βοήθεια που είχαμε από το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου, μας βοήθησε πάρα πολύ. Τώρα θα δούμε τις ανάγκες που υπάρχουν, και βέβαια έχουμε ένα θέμα με τις εκλογές, γιατί θα κάνουμε και εκλογές εμείς το μήνα Μάιο. Αν θα υπάρξει η δυνατότητα η χρονική, τα παιδιά είναι πάντα στη διάθεσή μας, προεξάρχοντος του Προέδρου του κ. Παπαγανέλου και του Γραμματέα του κ. Μπαντιώρα, και πιστεύω ότι ό,τι είναι δυνατό θα το κάνουμε. Τέλος, κάποιο μήνυμα ίσως στους νέους προπονητές θα θέλετε να δώσετε? Τα προβλήματα έχουν το ίδιο χρώμα και πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να τα αποκριθούμε και να τα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε.